Το θέατρο της νύχτας. Η κακή μάγειρη του Γκίντερ Γκράς. Σε μετάφραση Θήτα Δέλτα Φραγκόπουλου. Πριν ακούσουμε το έργο, ο σκηνοθέτης Θεόφιλος Ζαμάνης θα μας πει λίγα λόγια. Ο Γκίντερ Γκράς, ο μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, γιος μπακάλι από το Ντάνσινγκ, εργάτης στους αγρούς και στα ορυχεία, στα 20 του χρόνια ανακαλύπτει την κλίση του στην ζωγραφική και εκπληκτική. Όσο όμως περίμενε να γίνει δεκτός στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ντίσσελντορφ, ζούσε σκαλίζοντας τα φόπετρες. Ο Γκράς στη συνέχεια έγινε ζωγράφος και κλήπτης, διάσημος, και ζούσε σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον στο Παρίσι με ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης. Το γράψιμο, το ιδιόρυθμο θα έλεγα γράψιμό του, το επηρέασε πολύ η τέχνη της ζωγραφικής, γι' αυτό και διακρίνουμε ολοζώντανες εικόνες με ιδιαίτερες χρωματικές αποχρώσεις στα κείμενά του. Έχει μία γοητευτική συνέπεια, δομή και μουσική αρμονία που μέσα από αυτά ξεπηδά το γκροτέσκο και οι θλιβερές αλλά και θλιμμένες μορφές ενός κόσμου τεράτων που τελικά φέρνουν γέλια. Υπάρχει, θα έλεγα, έντονα το στοιχείο του κωμικοτραγικού με ένα φιλοσοφημένο αυτοσαρκασμό. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα είναι εικόνες ειδωμένες με το μάτι ενός ζωγράφου που μέσα από τις ποιητικές μεταφορές του ξεχύνονται λυρικοί διάλογοι. Ο Γκίντερ Γκράς, που είναι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του σύγχρονου γερμανικού αλλά και παγκόσμιου θεάτρου, στο έργο του «Κακή μάγειρη» κουβαλάει μια μεταφυσική έννοια του προσωπικού του κόσμου. Ο Γκράς εξομολογείται κάπου: «Μ' αρέσει, τρελαίνομαι να μαγειρεύω», και συμβολικά στο έργο του αυτό μας στρέφει με πνευματική και υγιή τροφή. Υπάρχει μια έντονη μεταφυσική αφαίρεση της έννοιας της ζωής. Στους κακούς μάγειρους υπάρχουν ξεκάθαρες αναλαμπές της ιδέας της σύντριγκας και των αγώνων της δύναμης και της κυριαρχίας. Οι κακοί μάγειροι πρωτοπαίχτηκαν στο Βερολίνο το 1962. Ο ίδιος ο Γκράς δεν έμεινε ποτέ ευχαριστημένος από το ανέβασμα των έργων του, υποστηρίζοντας πως κανένας σκηνοθέτης και ηθοποιός δεν κατάφερε να συλλάβει το πνεύμα του που προσπαθούσε να πλασάρει το δίλημα της δημιουργίας του καλλιτέχνη σε σχέση με τις πολιτικές του αρχές. Εμείς βέβαια, στη ραδιοφωνική μεταφορά του έργου αυτού του Γκράς, μια που οι δυνατότητες μας είναι μόνο ηχητικές, θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε το πνεύμα του δημιουργώντας εκ των πραγμάτων ένα πρόσθετο συμπροταγωνιστικό ρόλο, τον αφηγητή. Ναι, τον ενεργό αφηγητή, που πιστεύω να γεφυρώσουμε έτσι το εικαστικό του χάσμα με μια φανταστική προέκταση λόγου, μουσικής και ήχου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο αφηγητής στο πλατό ή μάλλον στο μικρό. Γκίντερ Γκράς, οι κακοί μάγειροι. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Τζούμας, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Μάζης, Λάζος Τερζάς, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Γιώργος Αρμαδόρος, Γρηγόρης Βαλτινός, Δήμητρα Δημητριάδη, Πόπη Κόντου, Γιάννης Λιακάκος, Ναταλία Αλκαίου. Μουσική σύνθεση Χρήστος Λεοντής. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης. Σκηνοθεσία Θεόφιλος Ζαμάνης. Ο Χέρμπερτ Σιμάνσκι, ο επιλεγόμενος κόμις, κάθεται σε ένα γραφείο μπρος από το παράθυρο και γράφει. Στη μέση του κυρίως χώρου, σε ένα ψηλό τρίποδο, κάθεται ανακούρκουδα ο Πέτρη με στολή μάγειρα
και φυσάει μια υπερμεγέθη τρομπέτα. Το μουσικό αυτό όργανο φτάνει ως το πάτωμα. Με κάθε φύσημα, ο νέος μάγειρας μπαίνει, κατεβαίνει λίγο-λίγο από το ταβάνι, όπου είναι κρεμασμένος. Όχι τόσο δυνατά, αφεντικό, σιγότερα. Πιάνω. Μη γελάς, νεαρέ μου. Αυτό μπορεί να σου στοιχίζει ακριβά. Απαγορεύεται το γέλιο, είπα. Μα τι συμβαίνει επιτέλους? Δεν ακούω τίποτα, αφεντικό. Είναι Σαββατόβραδο, σχολάσαμε. Σταμάτα αυτή την τρομπέτα. Φέρε το χτυπητήρι και τσάλπικα εργασίας. Το σφυρί. Ναι, ακριβώς. Και τώρα αμέσως. Α, καταλαβαίνω. Μεγάλη δεξίωση, μικρή τρομπέτα. Πώς είναι η ακουστική? Καλύτερα, αφεντικό. Είμαι όλος αυτιά. Τότε μπορούμε να αρχίσουμε. Στο φόντο γίνεται ορατό ένα υπερμέγεθες αυγό. Χωρίς να κυλάει, προχωράει μόνο του προς το κέντρο της σκηνής. Φρέσκο! Από την κότα! Να δω. Είναι ζεστό. Είμαι αρχινά περίεργος. Αρκιόφυλλα, να το ξέρω. Κρεμάει την τρομπέτα στον ώμο του και δίνει μια χτυπιά προσεκτικά πάνω στην κορφή του αυγού. Το αυγό σπάει στη μέση και ο μάγειρας Γκριν με ένα τηγάνι σε κάθε χέρι ξεπηδάει από το τσόφλι. Ποιος άλλος θα τα καταφέρει έτσι, είπα, ο μάγειρας Γκριν. Μα τι προνοητικές σκότες πρέπει να είναι αυτές που εκτός από το θρεπτικό κροκό μας δίνουν και τα έτοιμα τηγάνια μέσα στο αυγό. Πετάει τον τηγάνι στον Μπένι που το αρπάζει στον αέρα. Πες μου για την Μπένι. Προσποιούνται πως παίζουν τένις. Τέρμα οι ανοησίες. Αφήστε τα αυτά, εδώ έχουμε δουλειά. Τρέχα Μπένι, τρέχα, φέρε του το φαράσι. Σήμερα βιάζεται. Ο Μπένι συμμαζεύει τα τσόφια και τα ξανακάνει ολόκληρα, κρατώντας το αυγό πάνω από το κεφάλι του. Μα τα τσόφια τώρα πού θα τα πετάξω, ε? Κάτω από πιανού το παράθυρο. Ο Πέτρη τον βλέπει οργισμένα. Ο Μπένι πάβει μαγκωμένος, πηγαίνει γοργά έξω από τη σκηνή και ξαναγυρνάει με ένα φτιάρι. Κάποτε από τα πολλά τα γέλια δεν θα του μείνει ούτε ένα δόντι στη μασέλα του. Ανεδέστατος. Από το έδαφος ξεπηδάει ένας ψηλός, άσπρος ορός σαν βουναλάκι. Ποντίκι πάντως δεν μπορεί να είναι κρύμενο εδώ μέσα. Α, μάλιστα, ναι. Αθώο. Αθώο αλατάκι. Φτηνό. Ανώθευτο μαγειρικό αλάτι. Μα τόσο πολύ, βρε παιδιά. Ποιανού δράκου τη σούπα έχετε να αλατίσετε? Υπόκληση, Γκριν. Να αλατίσετε. Τι γίνει από τα λάθη πιο γλυκό? Τι γίνει από τα λάθη πιο γλυκό, ε? Με ρωτάει μια, με ρωτάει μια κατσίκα. Με ρωτάει μια, με ρωτάει μια κατσίκα. Κούδουνα είχε στο λαιμό και το μικρό του μυστικό. Έμαθα, λέει, και βρήκα. Για να βρω το που πατούσες, θα σου γλύψω τις πατούσες. Για να βρω το που πατούσες, θα σου γλύψω τις πατούσες. Ο Πέτρη παίρνει με ορμή από τα χέρια του Μπένι το φτιάρι. Μια καλή κατσίκα που ξέρει τη δουλειά της μπορεί να κάνει και τις πέτρες ακόμα να μιλήσουν. Με το φτιάρι δίνει μια γερή φτιαριά στη βάση του σωρού. Από μέσα από το σωρό πετάγεται σαν να τον είχαν τσιμπήσει ο μάγειρας Βάσκο. Ο σωρός διαλύεται και πέφτει στο πάτωμα. Όχι, σας τα είπα όλα, όλα. Περισσότερα και από ό,τι πράγματι ξέρω. Τι
Φοβιτσιάρης που είναι ο καλός μας ο Βάσκος. Έχει πάντοτε τύψεις, βεβαρημένη συνείδηση. Ίσως να είναι ερωτευμένος. Πάμε πια. Με τη Μάρφα. Α, γι' αυτό κρύβεται μέχρι τα φρύδια μες στο αλάτι. Τι επέκλει. Με ξέρετε καλά. Ξέρετε πόσο σας συμπαρίσταμε. Είμαι μαζί σας. Μόνο η σύμπνοια είναι. Ξέρετε, η ανθρώπινη έννοια. Κόμμα Βάσκο, έχει κανένα νόημα αυτό. Να, πάλι το ροσφαρίσιο σου. Ξέρεις πως ο Κόμης το βρίσκει αντιευθυντικό. Χώρια που μπορεί να ερεθίσει και τη σκολικοειδίκτυο απόφυση και να μας πεθάνει. Τότε θα στενοχωρηθούμε πάρα πολύ μέχρι θανάτου. Και θα κλαίμε με πύρινα δάκρυα. Πύρινα γλυκά, λατισμένα δάκρυα. Μισό, λείπει ακόμα ένας. Αμπά, ακόμα δεν είμαστε απαρτία. Μα, δεν φτάνουμε τόσοι που είμαστε. Νομίζω πως μπορείς να ξαναδοκιμάσεις τη σάλμπικά σου. Ξέρουμε δα την κλίση σου στη μουσική. Ακόμα βουίζουν με δάφτη τα αυτιά μας. Λοιπόν, πρέπει να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και να δούμε πώς θα ξεκεφαλώσουμε. Όλοι μαζί, καταλάβατε. Και ένας δεν πρέπει να λείψει. Ωραία. Λοιπόν, απαιτούμε την αυστηρότερη τιμωρία εκείνων που θα υπονομεύσουν την αλληλεγγύη όλων των οργανωμένων μαγειρίων. Κοιτάζει τους μάγειρους εξεταστικά. Ο Μπένι τρέχει και φέρνει ένα μαύρο μπαλντακίνο, ένα πανί στηριγμένο σε τέσσερα κοντάρια. Ο Πέτρη και ο Μπένι παίρνουν θέση κάτω από τον ουρανό αυτό, ενώ οι άλλοι μάγειροι σχηματίζουν κύκλο γύρω τους. Ήταν ένας μάγειρας που άφησε την κουζίνα. Ήταν ένας μάγειρας που άφησε την κουζίνα. Όχι! Ήταν ένας μάγειρας. Ήτανε δυο μάγειροι. Ήτανε δυο μάγειροι. Που άφησαν την κουζίνα. Ήτανε δυο μάγειροι που άφησαν την κουζίνα. Μια ντουζίνα. Μέσα στη νύχτα τρέχανε. Και το σπίτι τους ήταν μια ντουζίνα. Μέσα στη νύχτα τρέχανε. Όλα κακιά και κούφια. Και νύχτα τους καρπάζωσε. Τους άλλαξε τη σκούφια. Ήταν ένας δυο μάγειροι. Ήταν ένας μάγειρος που άφησε την κουζίνα. Μάγειρους. Δυο. Νύχτα γέμα. Δυο μάγειρους. Νύχτα γέμα. Τη μαγιά, νύχτα γεμάτη μαγιές, νύχτα γεμάτη μαγιά. Τέσσερις ήταν μάγειροι που αφήσαν την κουζίνα. Το μαύρο σκήνο κάθισαν, τι τάχαν απογίναν. Δυο μάγειροι, τρεις μάγειροι που τέσσερις έγιναν και αφήσαν την κουζίνα. Η νύχτα ήτανε θεριό. Η νύχτα ήταν μαύρη. Ήταν μάγειροι και αφήσαν στο δίνα. Στο μαύρο σκήνο κάθισαν, τι τάχαν απογίναν. Τους ξεγέλασε, τους βρίζει κουκουβάγια. Νύχτα γεμάτη μάγειρος. Νύχτα γεμάτη μάγια. Πικρό τάχα, τι θέλει να βρει. Ήτανε το σκύλο τους ξεγέλασε, τους βρίζει κουκουβάγια. Σκουτάλες, φωτιάς, με τούτα και με κίνα. Ήταν σχεδόν, κοίτα σχεδόν, σχεδόν μισή ντουζίνα. Ήτανε πέντε οι μάγειροι που αφήσαν την κουζίνα. Με τις σκουτάλες, τη φωτιά, με τούτα και με κίνα. Ήταν σχεδόν, κοίτα σχεδόν, σχεδόν μισή ντουζίνα. Ας ανοίξω κουταλάκι, άσε να σ' ανοίξω του πασά μικρό κατσαρολάκι. Έγινε τη νύχτα σε πάλα. Έγινε τη νύχτα σούπα. Κάθε αστέρι μοναστήρι. Έγινε τη νύχτα σούπα. Κουτάλα από τη στήλη. Να σ' ανοίξω κουταλάκι, άσε να σ' ανοίξω του πασά μικρό κατσαρολάκι. Έγινε τη νύχτα σούπα. Να σ' ανοίξω κουταλάκι, άσε να σ' ανοίξω του πασά μικρό κατσαρολάκι. Έγινε τη νύχτα σούπα. Ήταν το σημείο. Έγινε τη νύχτα σούπα. Έγινε τη νύχτα σούπα. Γέμισε η νύχτα μάγειρους, μάγειρους πολλούς, όλους. Ήταν τόσοι μάγειροι, μάγειρους πολλούς, όλους. Γέμισε η νύχτα μάγειρους, μάγειρους πολλούς, μάγειροι πολλοί. Γέμισε η νύχτα μάγειρους, μάγειρους πολλούς, όλους. Γέμισε η νύχτα μάγειρους, μάγειρους πολλούς. Γέμισε η νύχτα μάγειρους, μάγειρους πολλούς. Γέμισε νύχτα μάγειρος, μάγειρος πολλούς, πόνους. Γέμισε νύχτα μάγειρος, μάγειρος πολλούς, πόνους. Γέμισε νύχτα μάγειρος, μάγειρος πολλούς, πόνους. Γέμισε νύχτα μάγειρος, μάγειρος πολλούς. Η νύχτα ήτανε τελειώ. Η νύχτα.
σπιτάλι. Ήταν ένας μάγειρας που άφησε την κουζίνα. Ήταν ένας μάγειρας που άφησε την κουζίνα. Ήταν ένας μάγειρας, δυο μάγειροι, τρεις μάγειροι που άφησαν την κουζίνα. Ήταν ένας μάγειρας, δυο μάγειροι, τρεις μάγειροι που άφησαν την κουζίνα. Η νύχτα ήταν. Στο δωμάτιο του Κόμη. Ο Κόμης σηκώνεται και παίρνει ένα φύλλο χαρτί και το διαβάζει. Την ώρα που διαβάζει το γράμμα του, παρεμβάλλονται στο φόντο αραιά και που οι μάγειροι με τον ουρανό τους. Η τρομπέτα του Πέτρη ακούγεται, αλλά σιγότερα και σαν από μακριά. Φασαρία που κάνουν και τη θόρυβο με τις άλπιγκά τους. Αγαπητέ μου φίλε, αν ήξερες τι τρομερή κατάσταση μου κληροδότησες, είμαι βέβαιος πως θα έσπευδες να γυρίσεις πίσω. Τι ωραία ψέματα που λέω. Ακόμα και αν το ήξερε πάλι δεν θα ερχότανε. Έζησε άλλωστε την αρχή αυτής της κατάστασης και αμέσως μετά αγόρασε ένα εισιτήριο γρήγορα γρήγορα και μου στέλνει τώρα τούτες τις απρόσωπες κάρτες, όπου καταφέρνει να μην μου γράφει σχεδόν τίποτα. Κι εγώ καμώνομαι πως τάχα του απαντώ στη δίθεν αλληλογραφία του. Δηλαδή σε τι? Στα διάσπαρτα χαιρετίσματά του από τις άκρες του κόσμου, γραμμένα με ξέθωρο μολύβι. Μάλιστα. Σίγουρα ήταν κουτό εκ μέρους μου. Έπρεπε να μην πατήσω ποτέ το πόδι μου στην κουζίνα. Δεν είχα παρά να καθίσω φρόνημα και να παραμείνω ένας πελάτης τους, αφήνοντας όλη τη δουλειά αυτής τους μάγειρους. Μάγειρους, τελεία. Ήτανε άραγε ματαιοδοξία όμως το να θελήσω κι εγώ που και πού να φορέσω μια ποδιά και να προσπαθήσω να φτιάξω κι εγώ κάτι. Ήτανε τόσο κολακευτικό για μένα. Με παρακάλεσαν τόσο πολύ. Ο κύριος Παπουτσής, ο εστιατόρας, δεν έμενε ένα λεπτό ήσυχος και πάντα του κέντριζε τους πελάτες. Τώρα, να σου που θέλουν τη συνταγή. Κι εγώ φυσικά δεν τους τη λέω. Πόσο απλό θα ήταν να πάω να τους πω: παιδιά μου, νάτι, πάρτε την και κάνετε καλά, ευτυχείτε. Και από πάνω με έχει πιάσει ένας φοβερός φόβος. Με τρομάζουν. Ο τρόπος που μου παρουσιάζονται ξαφνικά μου κόβει την αναπνοή και με κουράζει. Έχει καταντήσει να κοπιάζω πολύ για να μπορέσω να μείνω λιγάκι μόνος. Σε κάθε χιονοθύελα ή πίσω από κάθε τραπεζομάντιλο, πίσω από κάθε τιάσπρο, είμαι βέβαιος πως κρύβεται και από ένας μάγειρος, αρκεί να είναι τόσο μεγάλο σε όγκο για να τον κρύψει. Μόλις δω έναν κύκνο, τον υποπτεύομαι. Ακόμα και τούτο το άσπρο χαρτί μου φαινόταν ύποπτο, σαν ήταν ακόμα άσπρο πριν το γράψω. Για τούτο και κάθισα και έγραψα τόσο γρήγορα. Διπλώνει το γράμμα, το βάζει σε ένα φάκελο, γράφει και τη διεύθυνση. Και τώρα. Και τώρα. Πώς θα πάει τώρα το πράγμα παρακάτω? Δεν θα με αφήσουν σε ησυχία, θα με κυνηγήσουν μέχρι το τέλος. Απεινής καταδίωξη. Η μια τους ενέργεια θα ακολουθήσει την άλλη. Για όλα είναι ικανή. Προουδενώς δεν οροδούν. Αφού πήρανε από τους μύωπες τα γυαλιά, τίποτα δεν το έχουν να αφαιρέσουν και τις κτητικές αντωνυμίες από το κάθε τι. Θα προσπαθήσουν να με αναγκάσουν να φοράω μια γυάλινη γραβάτα, για να μπορούν να βλέπουν καλύτερα το τι γίνεται μέσα στην καρδιά μου. Να διαβάσουν εκεί μέσα το μυστικό μου, μια που εγώ δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ να μιλήσω. Ρίχνει μια ματιά από το παράθυρο. Τώρα κάνει πιο ησυχία έξω. Βλέπεις, ακόμα και οι μάγειροι κουράζονται. Ρίχνει ένα σάλι γύρω στο λαιμό του. Μπορεί κανείς να έχει πάντως εμπιστοσύνη σε ένα γραμματοκιβώτιο. Είναι ώρες που νομίζω πως τίποτα άλλο δεν μας συνδέει πια παρά το ταχυδρομείο. Ο Κόμης βγαίνει από το δωμάτιο. Από το φόντο ξεχωρίζει από τον όμιλο ο Βάσκο. Και οι δυο τους κατευθύνονται προς τη γέφυρα. Κύριε Κόμη! Ένα ένιγμα. Τι μπορεί να είναι? Στημένο είναι στη γέφυρα, άσπρα φοράει σαν να είναι νύφη, χωρίς να είναι τόσο αθώο, και όλο τα νύχια του δαγκώνει. Κύριε Κόμη! Κύριε Κόμη, ο Βάσκο. Και με λέει και κύριε Κόμη. Ακούς κύριε Κόμη, μήτε η κρεμάστρα ενός Κόμη δεν είμαι. Είμαι απλώς ένας κοινός πολίτης που δεν το βάζει κάτω. Μα όλοι το λένε. Οι πελάτες, ο κύριος Παπουτσής. Μα δεν υποκλίνεται μπροστά σας και κάνει τη φορή του μαλακή, μαλακή σαν σας ανοίγει την πόρτα? Ω κύριε Κόμη, τι μεγάλη μας τιμή. Αλλά εσύ τουλάχιστον φίλε μου, ξέρεις ποιο είναι το όνομά μου. Δεν με λέτε κι εσείς Βάσκο, σαν να ήταν το όνομά μου αυτό? Αυτός είσαι. Ο μεγάλος εξερευνητής. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει πως οι ήπειροι της γης είναι κιόλας μετρημένες και γνωστές. Ή πως όλες οι θάλασσες έχουν κιόλας το όνομά τους. Ο Βάσκο ντε Γκάμα. Μάγειρας είμαι. Μάγειρας. Πάνω απ' όλα μάγειρας. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει τούτο?
Και τι θέλεις? Σας παρακαλώ. Θέλει να πιάσει τον κόμι, αλλά αυτός του ξεφεύγει. Λοιπόν, τη συνταγή, αν έχετε την καλοσύνη. Τι με ρωτάτε? Δεν έχω έρθει κιόλας άπειρες φορές να σας το πω. Δώστε μου την. Και οι άλλοι? Όχι, δεν πρέπει να τρως τα νύχια σου τόσο πολύ. Θα ρίσεις πως ο μεγάλος σου πρόγονος θα έκανε τέτοια νευρικά σαν να ανακάλυπτε το δρόμο για τις Ινδίες. Μα δεν ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για τις απικίες. Τη συνταγή, αν έχετε την καλοσύνη. Και τι θα έλεγε ο Πέτρη γι' αυτό? Ενώ το ξέρει πως βρίσκεις εδώ πέρα μέσα σε όλη σου τη μεγαλοπρέπεια και εντελώς ιδιωτικά, ενοχλώντας τους ανύποπτους και αθώους διαβάτες. Όχι. Α, έτσι λοιπόν. Θα του μιλήσετε? Είσαι πολύ ελαφρό μυαλός. Ούτε που θα το πάρει η είδηση. Αυτή τη στιγμή θα νομίζει πως είμαι στη θεία μου που είναι άρρωστη και η Μάρθα. Τι κάνει η κοπέλα? Λοιπόν, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, και μια και που λέτε πως είναι επικίνδυνο να στεκόμαστε τόση ώρα εδώ να μιλάμε, πέστε μου μια λέξη μόνο και αμέσως θα φύγω. Ποιος είναι με τη θεία σου, ποιος τη φροντίζει? Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Θα μιλάμε για αρρώστιες. Τη συνταγή της σούπας. Όχι, Βάσκο. Δεν είναι η κατάλληλη νύχτα γι' αυτό. Η νέφωση μου φαίνεται πολύ συμπτωματική. Άντε, πήγαινε. Τρέχα στο σπίτι σου με το μαγειρικό σου σκούφο. Αλλιώς η νύχτα θα σου τον πατικώσει στο κεφάλι. Έλα, πήγαινε. Κάνει μερικά βήματα, ο Βάσκο τον πιάνει να τον κρατήσει. Το χαρτί! Μα τι άλλο πρέπει να κάνω για να μου το δώσετε? Να σκαρφαλώσω στο φανοστάτη. Σκαρφαλώνει στο φανάρι. Ή να σας τρίξω τα δόντια. Γλιστράει προς το έδαφος. Ή να γονατίσω μπροστά σας και να χτυπάω το στήθος μου με συντριβή λέγοντας: αν έχετε την καλοσύνη. Μιλάς πάντα για τη σούπα. Μα γιατί άλλο θα μιλούσα? Έχει ένα χρώμα και δεν ξέρω πώς. Όλοι τη λένε η γκρίζα σούπα. Και έρχονται και μας πάνε το κατόπι στην κουζίνα. Με τα μαύρα τους επίσημα κοστούμια μπαίνουν στην κουζίνα. Με τις ξανθές κυρίες τους με τα αρώματά τους και μου λένε: Βάσκο, φτιάξα μας την. Αυτή θέλουμε. Και τι θέλετε λοιπόν να κάνω? Να ομολογήσω πως δεν ξέρω να τη φτιάξω? Να ομολογήσω πως είμαι ένας κακός μάγειρας? Να πω: παρακαλώ, πάρτε τον κόμπο να πάτε μέχρι τον κύριο Κόμι, αυτός ξέρει. Αυτός την έφτιαξε 2-3 φορές και έχει ξετραλάνει τους πελάτες. Έτσι. Μα με είχε παρακαλέσει για αυτό ο κύριος Παπουτσής. Και τώρα η πελατεία μου πιέζει εμένα. Σκύβει και σκαλίζει το έδαφος. Μα τι να τις βάλω μέσα? Χώμα να πάρω να τις βάλω για να έχει το χρώμα που της πρέπει, τούτη η γκρίζα σούπα? Εγώ δεν της έδωσα τέτοιο όνομα. Μα οι πελάτες! Δεν θα έπρεπε να τους δίνεις τόση σημασία. Βλέπεις, δεν έχει κανένα όνομα η σούπα. Αρκετά. Η Μάρθα με στολή νοσοκόμου μπαίνει. Στέφανε! Ο Κόμις και ο Βάσκος στρέφονται απότομα. Τι τρέχει? Γιατί περιφέρεσαι τόσο αργά τη νύχτα έξω? Γιατί δεν είσαι στην κλινική όπου σε έχουν ανάγκη? Η αδερφή προϊσταμένη μου έδωσε άδεια για να πάω να φροντίσω τη θεία. Και τότε γιατί δεν είσαι δίπλα της να της δίνεις το φάρμακό της? Εκεί ήμουν, αλλά ζήτησε εσένα γιατί είχες πει πως ήθελες να... Η θεία, πάντα η θεία. Πόσες φορές πρέπει να το ακούσω? Λοιπόν, πες μου γρήγορα τη λέξη θεία 100 φορές και μετά θα σε ρωτήσω τι θα πει αυτό. Θεία. Εντάξει. Κάτι που τρώγεται, που πετιέται, που το βάζουμε στη βιτρίνα και το βλέπουμε. Στέφανε! Μήτε που σ' ακούω, αν μάλιστα κάνει τέτοια παράπονα. Μα δεν στο έχω απογορεύσει. Είναι λοιπόν το όνομά μου ένα τσιγγέλιο που ο καθένας μπορεί να κρεμάει τον πόνο του? Μα δεν βλέπεις ποιον έχω πλάι μου? Παρακαλώ, συγχωρέστε με. Όχι, και έτσι παιδί μου, τι να σε συγχωρέσω, τι κάνουμε άλλωστε οι δυο μας εδώ? Λόγια λέμε, που πέφτουν μάλιστα από τη γέφυρα στον ποταμό, χωρίς να ενθουσιάζουν μήτε καν και το μικρότερο ψαράκι. Θα πρέπει τώρα να φύγω. Θα σε συνοδέψει ο Βάσκο. Είναι τόσο πρόθυμος ο καημένος, τόσο ευσυνείδητος στη δουλειά του που ξέχασε τη θεία του εντελώς. Α, δεν την ξέχασε καθόλου. Και τώρα να φύγει αμέσως από εδώ και να πάψει να μας ενοχλεί. Μα. Πάλι θα μου ξαναπείς πάλι την ίδια λέξη, ε? Σαν να είχα ένα αυτή να την ακούσω. Μα δεν βλέπεις με ποιον κουβεντιάζω? Θέλεις να με θυμώσεις τα αλήθεια? Πάει να τη χτυπήσει, μα ακόμη σε συγκρατεί. Παρακαλώ. Πηγαίνετε τώρα. Εκείνη πισωπατώντας βγαίνει με τη σταγόνα. Στέφανε. Να έρχεται εδώ με το κρέας της και να μου βγάζει και γλώσσα. Είσαι λοιπόν σκληρότερος από ό,τι θα ήθελες να σου. Έλα, ησύχασε τώρα. Ποιος σας είπε να ξεφυτρώνει εδώ ενώ εγώ βρίσκομαι με εσάς? Μίλησε για τη θεία. Θα δει πως μου λέει τίποτα αυτή η λέξη. Θα δει πως μου κάνει εντύπωση. Τι δηλαδή, να πέσω κάτω και να συρθώ στο πάτωμα φωνάζοντας έλεος, έλεος! Είσαι άδικος. Στο κάτω-κάτω είναι η θεία σου. Η θεία μου, η θεία σου, η θεία του. Τι δηλαδή, η ιδιοκτησία μου είναι. Τι θα να κάνω? Να τρέχω γύρω-γύρω λέγοντας: έχω ιδιοκτησία, μια ιδιόκτητη θεία. Είμαι ιδιοκτήτης μιας θείας. Δεν της φτάνει νοσοκόμα που της έχω. Μα έχετε δει ποτέ τι φάτσα έχει? Μόλις την αντικρίσω διαλύομαι. Ξεχνάω τα πιο σημαντικά πράγματα. Με κοιτάει σαν να είναι σαν να είναι μια καθολική νάρκωση. Αλήθεια, φαίνεσαι πολύ κουρασμένος. Ναι. Κοιτάζει ο πλανός μπροστά του.
Ναι. Τότε να σου πω, κάνε όπως κι εγώ. Δεν σου φαίνεται, Βάσκο, πως αρκετά φλιαρίσαμε στη Μένη εδώ πέρα? Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Άσε με ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Εδώ πάνω, στη γέφυρα, αισθάνομαι τόσο ανεξάρτητος, τόσο ευρηματικός και τόσο ελεύθερος στην έμπνευσή μου. Λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να συνδυάσει το ταχυδρομείο και τον οργανισμό αποχετεύσεως και έτσι να μειώσει αισθητά ολόκληρο το διοικητικό μηχανισμό της χώρας. Δεν αντέχω να το βλέπω. Μα τι ευαίσθητος που είσαι, κύριε Κόμη. Όχι, φτάνει πια το κύριε Κόμη. Ή δώσε όποιο όνομα θέλεις στη σούπα. Πες την όπως σου καπνίσει. Καλά. Καλά, για να πάψεις να κλαίγεσαι θα σου πω. Είναι μια απλούστατη κουνουπιδόσουπα. Μια εντελώς κοινή κουνουπιδόσουπα. Μόνο που της προσθέτω μια εντελώς ορισμένη ποσότητα, μια εντελώς ειδικής στάχτης εκεί μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αν και δεν χρειάζεται τίποτα το ιδιαίτερο για να γίνει αυτή η στάχτη. Φεύγω τώρα, Βάσκο, και σταμάτα επιτέλους αυτή τη συνήθεια να τρως τα νύχια σου. Ο Κόμης έχει φύγει από τη σκηνή με γοργά βήματα, ενώ ο μάγειρας Στάχ μπαίνει τρέχοντας. Πω, τι μούτρα είναι αυτά, καλέ, πώς είσαι έτσι? Ξέσκε από το κεφάλι και τρώγοντας τα νύχια σου, μα δεν άκουσες τι σου είπε? Τι κοιτάς, τι έχεις να βλέπεις? Πάει αυτός, έφυγε. Έφυγε. Λες και δεν στεκόταν κανείς άλλος εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Δυο! Ως και η πλάτη του με περιφρονεί. Και τους δυο μας περιφρονεί. Εδώ είμαστε δυο. Και εγώ σου λέω πως πρέπει να είσαι ευχαριστημένο που αυτός ο άλλος είναι εγώ και όχι ο Πέτρη. Και να στέκεσαι εδώ, όχι εκεί που είναι το κενό. Το να στέκεται κανείς εδώ ή εκεί δεν έχει καμιά σημασία. Μας έχει τσουβαλιάσει. Έρχεται με την πλατυποδία του και είναι ο πιο πονηρός από όλους. Με φωνάζει Βάσκο εμένα και σένα Στάχ. Πέτρη τον άλλον και Γκριν. Μας χτυπάει και παρηγορητικά στην πλάτη. Με τούτο ή με εκείνο το χέρι μας χτυπάει στην πλάτη και το είναι αδιάφορο. Μας ξεγέλασε. Σου λέω, μας τσουβάλιασε. Τότε ας του κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Μα κι αν το τσουβαλιάσουμε 10 φορές και με όλους τους κανόνες της τέχνης, πάλι στο τέλος νικητής θα είναι αυτός. Σκύβει πάνω από το κυκλίδωμα. Μην το κάνεις. Θα χαλάσεις τα μάτια σου. Ίσως να μην είναι κραμασμένο. Σιγά να μην βρισκόταν και κανείς από κάτω και να το ψάρεψε με καλάτσια. Δεν σου είπα. Είχα πάει για ψάρεμα κι εγώ, Δώσε μου αυτό που έχεις. Τίποτα δεν έχω. Να, έχω τίποτα, κοίταξε εδώ. Και αυτό που εννοώ εγώ είναι η σκούφια σου. Τι να μιλάμε για δάφνη. Ας πούμε κάτι για τον Κόμη ή καλύτερα για τη Μάρθα. Είναι νοσοκόμα και εσύ είσαι μάγειρας. Τι βαρετή αυτή η ασπρίλα στο φορεματά σας. Καμιά ποικιλία. Τι έχετε να πείτε σαν βρισκόσαστε οι δυο σας μόνοι? Αλήθεια, τι της λες? Μάρθα, πες μου, είναι γρήπη ή μου τρέχει η μύτη αίμα? Και τι θα σου λέει? Βάσκο. Όχι, αλλιώς τον λέει. Πώς τον λέει? Ξέρεις τώρα. Α, ναι. Στέφανε. Σκάσαμε σωστά. Και στις ίδιες θέσεις. Α, για παιδόν. Είπαμε και σε κατέγγειλε στον Πέτρη, έτσι! Άντε φύγε από εδώ πέρα! Δεν μπορώ να σε αφήσω εδώ πέρα ολομόνευο και μάλιστα με ξεσκέφαλο το κεφάλι, ξεσκούφοντο! Ο Βάσκο τον αδράφει και τον τραντάζει. Τι να του κάνω αυτόν τώρα! Αρπάζει μια πέτρα και ετοιμάζει να την πετάξει. Αυτό σου λέω, προσέξε! Ο Στάχ φεύγει, ο Βάσκο ρίχνει την πέτρα στο ποτάμι. Πλούφ! Πλούφ έκανε. Σαν να ήταν μια λέξη. Πλούφ! Πάει να φύγει όταν μπαίνει η Μάρθα με ένα πακέτο υπομάλη. Στέκονται αντικριστά. Βουβή, για λίγο. Λοιπόν, μιλήσατε? Τα είπατε? Απάντησέ μου, πρέπει να τον συνάντησες. Σου είπε μήπως πως μου θύμωσε? Έλα, μίλα, μη στέκεσαι σαν ζώανο. Ήμουνα στην κυρά Δροσοπηγή. Μα πρέπει οπωσδήποτε να τον συνάντησες, μια και έρχεσαι από εκεί. Τι είναι αυτό πάλι που είπες με τη Δροσοπηγή? Τι πήγες να κάνεις εκεί? Τα φρεσκοπλημένα. Έτοιμα. Όχι όλα, μόνο. Το σπέρνει το πακέτο Βάσκο από τα χέρια και το ανοίγει με μία. Μα γιατί δεν μου λες αμέσως τι έχεις μαζί σου? Βάζει το κεφάλι του ένα φρεσκοπλημένο σκούφο. Είναι καλά έτσι? Πού έχεις τον άλλον? Στέφανε, για το Θεό, τι έκανες με τον κύριο, τι του έκανες? Τίποτα δεν του έκανα. Απολύτως τίποτα. Και ζωντανός είναι και μήτε μια λέξη δεν μου είπε. Τι κάνει η θεία? Σε ζητάει να τη δεις. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα μου βγει σε καλό να τη δω να πεθαίνει.
Ίσως λοιπόν πρέπει να βγάλω το σκούφο από πάνω μου και για 5 λεπτά να πάψω να είμαι μάγειρας. Φεύγουν και οι δυο. Η Μάρθα πρώτη. Λοιπόν, πάμε. Στέφανε. Αυλαία. Δεύτερη πράξη. Το δωμάτιο της θείας. Στο δωμάτιο, ανακαθισμένη στο κρεβάτι, η θεία. Πάνω από το κρεβάτι, ένα ρολόι τείχου με κούκο. Σε μια γωνιά του δωματίου, ένας εσταυρωμένος. Μπρος στο άλλο δωμάτιο, είναι κρεμασμένα σεντόνια που στεγνώνουν. Πιο μπρος, ένας μεγάλος σπιτικός φούρνος άσπρος. Στη μέση του δωματίου είναι ένα κάθισμα. Η Μάρθα και ο Βάσκο μπαίνουν. Το ρολόι με τον κούκο ακούγεται σε ακανόνιστα διαστήματα να ηχεί με το χαρακτηριστικό κρόξιμο του κούκου. Ακόμα φωνάζει! Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να το πιάσει και να το ρίξει από το τοίχο. Λέει πως πάντα της λέει τη σωστή ώρα. Εσύ είσαι παιδί μου. Παίρνω και τον Στέφανο μαζί μου. Ακουστία. Α, έτσι. Ήτανε κι αυτό στην εκκλησία. Στο Βάσκο, Μάρθα. Παρακαλώ. Κοίταξε τον καλά παιδάκι μου και πες μου αν ήταν. Είμαι κρυωμένος. Τότε ήσουν λοιπόν και πώς ήτανε? Όπως πάντα, κρύο, έκανε και ρεύμα. Μάρθα μου, γιατί δεν θέλει να μου πει πώς ήτανε? Μα σου το είπα, λίγος κόσμος που ξερόβηχε διαρκώς. Λες και πήγανε στην εκκλησία για να βγάλουν τα σωθικά τους στο βήχα. Και εσύ προσευχήθηκες? Μια που ήμουν εκεί. Σε ποιον? Στην αρχή στον Άγιο Φανούριο, γιατί κάτι έχασα και το γυρεύω. Και μετά, όπως πάντα, στην Παναγία. Τι έχασες, Φραγκίσκο? Βάσκο, θεία, Βάσκο. Βάσκο. Όχι, αυτές οι ερωτήσεις. Μικροπράγματα, τίποτα το σημαντικό. Όμως στην αρχή, πρώτα-πρώτα, προσευχήθηκες. Ναι, στον Άγιο Φανούριο, ναι, γιατί όχι. Αλλά μετά, αμέσως μετά, στην Παναγία. Και? Θέχηκε. Τι θα δεις, κουβεντιάζει κανείς μαζί της? Σεμπαστιάνο, Σεμπαστιάνο. Στέφανε, θεία, Στέφανε. Στέφανε, Στέφανε. Γιατί τα κάνεις αυτά, παιδί μου? Άλλοτε ερχόσουν εδώ και μου τα έλεγες όλα. Ναι, 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 άλλοτε. Αλλά τότε είχα άλλα αυτιά. Τότε την άκουγα να μου σφυρίζει αυτή και η Άγγελη. Και η Παναγία πάντα μου έλεγε τι ακριβώς ήτανε. Μία παρθένος. Αχ, τι λαμπρό παιδί που ήσουν. Τόση ευλάβεια, τόση ευλάβεια. Το ρολόι ακούγεται. Σαν το Μαρία Γκράσιας. Αχ, ακούς, Μάρθα μου? Ακούς πόσο σωστά φωνάζει? 15 φορές. 17, θεία. Πας 2 αιώνες πίσω. Αχ, να τους πάλι αυτός ο Χριστόφορο. Στέφανος, θεία. Ο Στέφανος, θα με πεθάνει πια αυτό το παιδί. Πάντα ξέρει καλύτερα. Να τους που έρχεται και μου λέει πως πάω πίσω. Φύγε, φύγε. Πάντα ψέματα λέει. Και μήτε μου ομολογεί τι είναι εκείνο που έχασε. Ποτέ του δεν προσευχήθηκε σήμερα στην Παρθένο. Ίσως τον Άγιο Φανούριο, δεν λέω. Αλλά ποτέ στην υπεραγία μας Θεοτόκο. Και πέφτει από καμωμένη στα μαξιλάρια. Δεν ξέρω τι θέλεις γιατί μου γυρεύεις. Έκανες λάθος το χρόνο, αυτό είναι όλο. Και γιατί άραγε να μη συμβεί, μια που είσαι άρρωστη και μένεις στο κρεβάτι? Την επόμενη φορά θα μετρήσουμε όλοι μαζί, έτσι. Ίσως να το πάρω αύριο και να το δώσω για επιδιόρθωση. Ίσως έχει ένα μικρό ελάττωμα. Θα το δώσω στο Μάστορη και αμέσως μετά θα τρέχει σαν καινούριο. Ακούστε, και εγώ θα το πληρώσω. Ή μήπως θέλεις ένα εντελώς καινούριο? Πες μου λοιπόν. Τα υπόλοιπα στη Μάρθα, Βάσκο. Δεν ακούει τίποτα πια. Ή δεν θέλει να ακούσει. Είναι σαν να λέει πως δεν ξέρω εγώ να μετράω. Και αυτό την κάνει να τα χάνει. Τα έχει χαμένα εντελώς πια. Δεν είναι κούκος αυτό που φωνάζει. Είναι ένας σκύλος. Σαν φωνάζει, δεν κάνει σαν κούκος. Γαυγίζει. Βγάλε το σκούφιο σου, Στέργιε. Με σταθερή φωνή, θεία, και Στέφανε. Στέφανε, Στέφανε. Πρέπει να βγάζεις το σκούφο σου στο δωμάτιο. Ναι, θεία. Ο Βάσκο βγάζει το σκούφο του. Κάθισε στο κρεβάτι. Όχι εκεί, στα πόδια μου.
Αχ, τι κακός που φαίνεσαι χωρίς τη σκούφια σου. Μπορώ να την ξαναφορέσω πάλι αν θέλεις. Κάτσε στο κρεβάτι, είπα. Ναι, θεία. Επιτέλους κάθεται. Όχι, 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 είναι μάταιο. Και με τη σκούφια είσαι το ίδιο κακός. Κι εγώ που ήλπιζα πως χωρίς τη σκούφια θα φαινόσουν περισσότερο καλό. Έλα, μη συγχύζεσαι. Θέλεις να πάμε δίπλα για λίγο, θα σου κάνει καλό. Μα γιατί είσαι με αυτή την κακία στα μούτρα, Στέφανε? Επιτέλους, θεία, αυτό είναι, Στέφανε, άντε. Στέφανε, έλα, γύρε κοντύτερα. Είσαι πάντα μάγειρας και πηγαίνεις πάντα εκεί στη συγκέντρωση όπου πάνε οι μάγειροι. Στην κουζίνα, γιατί όχι? Ο αδελφός μου, δηλαδή ο πατέρας σου. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς πως ο αδελφός μου ο Κάρολος ήταν ο πατέρας σου. Πώς. Να δεις τώρα που θα αρχίσει την αποκτήσεως κόσμου ιστορία. Λοιπόν, ο πατέρας σου ήταν επίσης μάγειρας. Ο Θεέ μου και τη σπουδαίος μάγειρας με εξανάγκαζε να τον βλέπω. Πάντα από πάνω μου ήτανε και ακόμα με έδερνε. Σκέψου, Μάρθα μου, με έδερνε. Ακουθία, τώρα σου ήρθε για επίσκεψη και το κάνει με μεγάλη χαρά. 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 Α, έτσι, μου έρχεται εδώ και είναι και χαρούμενος. Και μήτε μου λέει τι παρακάλεσε στην προσευχή του. Και γιατί έχουν καταντήσει έτσι τώρα πια οι μάγειροι. Και δεν μου λέει μήτε τι είναι εκείνο που έχασε. Και γιατί προσευχήθηκε στον Άγιο Φανούριο και όχι στην Παρθένο. Μα θεία σου, εξήγησα πως. Πάψε παλιόπαιδο. Μα γιατί, τι έχουν? Γιατί, τι του συμβαίνει? Σαν φοράνε τη σκούφια τους είναι κακοί. Σαν τη βγάζουν τη σκούφια τους πάλι είναι κακοί. Ιησούς Χριστός νικάει, γιατί να είναι έτσι? Κι εγώ πάντα μου έλπιζα πως αρκεί ένας μάγειρας να βγάλει το σκούφο του για να γίνει χριστιανός. Ακού, Στέφανε, ένας αληθινός χριστιανός. Κλάμα με απελπισία, θεία. Δεν είναι πια αρκετά, φτάνει. Γιατί έρχομαι εδώ? Πάντα κατήχηση. Μόνο κατήχηση, μετάνοιες, δυσάρεστα, στεναχώριες. Σε παρακαλώ, Στέφανε. Στέφανε, παρακαλώ. Και τούτη εδώ, μη το όνομα έχει. Είναι η θεία, τίποτα άλλο, τέρμα. Μήπως και ο πατέρας μου την έλεγε θεία? Τερέζα την έλεγε, έτσι τη φώναζε. Και εκείνη ήξερε πολύ καλά τι εννοούσε. Και εσύ γιατί τη φωνάζεις έτσι? Είναι στην κοινή σου? Είναι δική σου θεία? Όχι. Εσύ είσαι στην κλινική σας, στο σπίτι σου. Και εκεί όλο ονόματα δίνεται η μία στην άλλη. Αδελφή λέτε η μία, αδελφέ λέτε από εδώ. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε και στο θεία. Αλλά εδώ τι είναι, κλινική? Όχι, εδώ είναι σπίτι. Γιατί λοιπόν ξημωροβραδιάζεσαι εδώ, γιατί δεν είσαι? Ξέρεις πως δεν θέλει να την πάμε σε νοσοκομείο, καταλαβαίνω. Αλλά εσύ, για πόσο καιρό είσαι ακόμα ελεύθερη? Οι αδελφές μου είπαν πως μπορώ να κάτσω όσο χρειάζεται για να τη φροντίσω. Και έχουν δίκιο. Είναι τόσο καλή η αδελφή προϊσταμένη. Να το πάλι. Η αδελφή προϊσταμένη. Αδελφή. Τόση και ανολόη. Και εσύ λοιπόν είσαι αδελφή, τότε εγώ τι είμαι? Δεν το εννοούσα έτσι. Εγώ είμαι ο κακός, Αυτό δεν είπες? Σώπαζε τώρα. Γίνεται ανήσυχη. Να δεις, θα της ξανάρθει πυρετός. Ο Βάσκο μπρος τον καθρέφτη με το σκούφο του. Δε, με το σκούφο στο κεφάλι ο κακός μάγειρας. Με χωρίς το σκούφο στο κεφάλι πάλι ο κακός μάγειρας. Και από πίσω και από τα πλάγια και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Και από πάνω και από κάτω. Πάντα κακός. Πάντα κακός. Στέφανε, πάλι φοράς το σκούφο σου. Το ίδιο κάνει. Έτσι δεν μου είπες, θεία? Τον φοράει. Δεν είναι έτσι, κορίτσι μου? Όχι, θεία, τον έχει βγάλει. Τον φοράω. Έλα εδώ. Τι πρέπει να κάνω? Το σκούφο. Ο Βάσκο πετάει το σκούφο του, η Μάρθα τον σηκώνει από κάτω. Θα γελάω από εδώ και μπρος μόνο αν μου το προστάζεις. Γονάτισε. Ιησού Χριστέ, τι άλλο πρέπει να κάνω? Στέφανε, το σκέσε. Μα τι του συμβαίνει? Και ρωτάς, θέλει και ερώτημα. Θέλεις να γίνεις σαν κι αυτόν και να ρωτάς αιωνίως? Θλίψη τον κατέλαβε, επειδή τον έχει κατακυριεύσει ο σατανάς. Εσύ το λες αυτό, θεία, εγώ δεν ξέρω. Κι όμως, έτσι πάντα τους είναι οι μάγειροι. Τους ξέρω καλά εγώ. Γεμάτη θλίψης. Εδώ γελάς, θεία. Γεμάτη θλίψης. Είσαι τώρα κάπως καλύτερα? Να που γέλασες. Αυτό που θα ήθελα πολύ να ξέρω είναι το γιατί αιωνίως τρώει τα νύχια του. Παιδιά, πάμε λίγο στο Βάσκο. Ναι. Σκοτάδι εδώ. Ναι.
Πάμε. Δεν το άκουσα, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην νομίζεις. Σε πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πάμε, παιδιά. Ο Βάσκο ανασηκώνεται. Καθώς μιλάει, γίνονται τα αντικείμενα γύρω του να συνεχίζουν. Τα σεντόνια και ο φούρνος λιγότερο ορατά. Βάσκο. Έλα, μιλάς. Τι μιλάω, τα είπαμε. Μα γιατί δεν λέει να πεθάνει, και δεν κάνει και καμιά προσπάθεια γι' αυτό. Θέλει τώρα να με ξασπρίσει και μένα και όλους τους άλλους. Με φωνάζει Στέφανε και Βάσκο. Ήταν η πρώτη που ήρθε και μου είπε. Στέφανε, έτσι λοιπόν σε λένε. Τι ανοησία. Βάσκο, Βάσκο εξερευνητής. Ο θαλασσοπόρος που ανακάλυψε τις Ινδίες. Ο ινδικοπλεύστης. Ο φετιχιστής των μπαχαρικών. Και μήπως δεν το έμαθα καλά το μαθημά μου? Και ο πατέρας δεν μου είπε κάποια Κυριακή, ενώ κοιμόταν ακόμα η μητέρα, πήγαινε τώρα στον κύριο Πέτρη. Και τη Δευτέρα πήγα. Και μου έδωσε χρήματα για την άσπρη μου στολή. Και νιώσα πολύ χαρούμενος αν του είπα του Πέτρη: αυτά τα χρήματα είναι για την άσπρη στολή του μάγειρα. Εγώ ήρθα να μαθητέψω εδώ σε εσάς και έχετε τα χαιρετίσματα του πατέρα μου. Και πώς γέλασε τότε ο Πέτρης αν ήρθε και στήθηκα μπροστά του σοβαρός, σοβαρός, και μετά ανασηκώθηκε μπροστά μου σαν τον γέρο Χρόνο και μου μούγκρισε. Έτσι θα κάνεις. Έτσι και αυτό. Έτσι και αυτό. Έτσι γίνεται. Και τώρα, και τώρα να που η θεία κοίταται εκεί μέσα και μου φωνάζει: βγάλε το σκούφο σου. Πούντος. Αν το βλέπε αυτό ο Πέτρη, πόσο ακάλυπτος είμαι πάνω στην άκρη του κεφαλιού μου. Ο μάγειρας Πέτρη, με μια μικρή τρομπέτα κάτω από τη μασχάλη του, ξεπροβάλλει πίσω από ένα από τα σεντόνια. Ο Βάσκος οριάζεται στο κάθισμα και σηκώνει με αγωνία τα χέρια. Ο Πέτρη παίζει στο όργανο μερικούς απαλούς, σιγανούς τόνους. Τι είναι αυτό που έπρεπε να βλέπα, κάποιο φοβητσιάρι κάθεται και μονολογεί. Γιατί, για ποιο λόγο, μήπως επειδή δεν έχει τίποτα στο κεφάλι του? Σε τάραξαν αυτοί οι δύο-τρεις απαλοί που είχε, τόσο ώστε να σου σηκωθεί σκούφια γύρω. Βάσκο, πού είναι το κάλυμα της κεφαλής σου? Η θεία, κύριε Πέτρη. Η θεία, πάντα η θεία. Ήμουν κοντά της. Έκανε ζέστη επειδή είχε κλειστό το παράθυρο. Ναι, και γι' αυτό τον πέταξες. Όχι. Πες μου την αλήθεια. Τον έβγαλες στο σκούφο σου. Τον πέταξες κάτω. Τον έριξες ίσως. Τον ποδοπάτησες. Ίσως τον έριξες έξω. Οπουδήποτε. Σε ένα χωράφι με κολοκύθια ή κάτω από μια γέφυρα μέσα στη νύχτα. Λες και η νύχτα είναι ένα ντουλάπι για σκούφους μαγειρικούς. Και τι θα σκεφτεί όποιος τον βρει? Κανένας δεν θα τον βρει. Ο Βάσκο πέφτει στα γόνατα. Πιστέψτε με, πιστέψτε με. Ήμουνα στη θεία μου και... Μα τι είναι αυτό? Τι σημαίνουν αυτά? Προσεύχεσαι? Νομίζεις πως είμαι η Παναγία ή ο Άγιος Φανούριος, παραδείγματος χάρη, στον οποίο προσεύχονται όλοι όσοι χάνουν το σκουφάκι τους? Ο σας παρακαλώ, κύριε Πέτρη. Σηκώ πάνω. Ο Βάσκο σηκώνεται. Ω, σας παρακαλώ. Ένα ωραίο στρογγυλό ο. Γίνηκες λοιπόν και ποιητής τώρα, γίνηκες ένας άνθρωπος που λέει ο, 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 και βγάζει επιφωνήματα. Πάντα ο, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο καλύτερο να πούμε. Πάμψε! Ξέρω πολύ καλά. Να ανακαλύψεις ήθελες, να εφεύρεις, να κάνεις τον ποιητή. Αλλά αυτό, το μπορούμε κι εμείς, Γκρίνε, γκρίνε! Ο μάγειρας Γκρίνε ξεπετάγεται από το φούρνο σαν να βρισκόταν πάντοτε μέσα εκεί. Νομίζεις πως αυτό ήταν και τόσο εύκολο, Δηλαδή, δεν μπόρεσε να τα δεις όλα. Πώς, μόνο που δεν ήταν και τόσο εύκολο. Αλλά έχεις απ' όλα και σε αρκετή ποσότητα. Ακριβώς ζυγιασμένα 9 σακούλες. Παιδιά μου. Έλα, βγες έξω, βγες έξω. Από κάτω από το φούρνο βγαίνει κυλώντας ο Στάχο μάγειρας. Ακριβώς αυτή πρέπει. Πες του τώρα να έρθει και του μπαίνει. Αλλά αν είναι δυνατό χωρίς τη μουσική του, Ο Πέτρη βάζει την τρομπέτα παράμερα. Κύριε Γκρίνε, έλα, έλα, ρε, φέρε τη φωτιά, σβέλτα. Ανοίγει το μεγάλο στόμιο του φούρνου και βγαίνει ο Μπαίνει με κατσαρόλα και φωτιά. Τι αστικό, τι πρέπει να κάνω? Βράζει κιόλας, ακριβώς ό,τι πρέπει. Πέρτης δεν φύγε Γκρίνε, τις καρφίστες. Ο Γκρίνε με το κουταλάκι αρχίζει να βάζει στην κατσαρόλα το περιεχόμενο της κάθε σακούλας. Σκαρφίστηκα. Ακριβώς αυτή είναι η σωστή κουβέντα. Μα ρε παιδιά, τέλος πάντων, μήπως είμαι ποιητής να σκαρφίζω με κάτι όλη την ώρα? Δεν σκαρφίστηκα τίποτα. Ορίστε μας. Υπολόγισα. Μέτρησα, πρόσθεσα, αφαίρεσα και επίσης λιγάκι.
λιγάκι διέρεσα, έτσι ώστε να μην είναι ανάγκη να τα λέμε όλα φωναχτά. Όλοι εκτός από το Βάσκο γελούν. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, μου λέτε τι θα βγει από όλα τούτα. Ο Βάσκο! Κοιτάξτε τον! Είναι χωρίς σκούφο! Αγιατούμε και τρώει όλη την ώρα τα ελίγια του, αλλά τα προσφέρει! Δεν νομίζετε κι εσείς πως είναι πολύ άσχημος, έτσι αντιμέτωπος που είναι, χωρίς σκούφο? Εγώ θα μπορούσα να ισχυριστώ πως φαίνεται σαν ανεολόγημα. Πάντω να πάψει κανένα κρύωμα! Μου άφησε το σκούφο του, Ίσως να τον πούλησε και να τον έκανε δωράκι στην αραβωνιαστικά του για σκουφάκι. Τι χρειάζεται το σκουφάκι που έχει? Όλοι εκτός από το Βάσκο γελούν. Χωρίς αστεία, εμείς δεν θα θέλαμε ποτέ να μας δουν οι άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση. Θα έπρεπε μεγαλόψυχα να του το μαρτυρήσουμε το τι μαγειρεύεται μέσα σε τούτο το κατσαρολάνι και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει χρόνο. Πες το του Βάσκου, πες το, πάντα ήταν η περίεργος. Τον έτρωγε η περίεργη από μικρό. Ναι. Από πού να αρχίσουμε, παραδείγματος χάρη. Από τούτη τη γαλάζια σακούλα. Αλλά κάτι το κοφτερό. Που δεν γίνεται όμως. Που δεν γίνεται κοφτερό. Μόνο αν δει. Αυτό. Αυτό είναι το σχοράκι της λίμνης. Και που το δω. Αυτό προσελκύει τις μέλισσες και είναι πολύ καλό για το ζαχαροδιαβήτη. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι θα πει για τούτα η μικρούλα η Μάρθα. Να φύγετε όλοι σας από εδώ. Αυτό είναι το θείο της θείας μου. Μπαμπο, πειράτε να μας διώξει. Και με τι τρόπο το λέει. Της θείας σου, της θείας σου, της θείας σου. Είσαι πολύ διωκτήτης της θείας σου. Δεν θα διωρίσαι έτσι ως άνθρωπος και λες τέτοια λόγια. Για πες μας καλύτερα που έσπηρε στο σκούφο σου, α. Εκεί είναι, εκεί. Πού εκεί, πού εκεί, για λέγε. Εκεί, στη θεία μου. Πού, σε τέτοια σου. Α, πάλι γρια. Ξωμάντιλο το πήρε και τη μύτη της σφογγίζει. Με τις άρρωστες μικρόβια, σκούφος είναι ή μήξος φούγγι. Αν ο μάγειρας τον είχε, στο κεφάλι αν τον φορούσε, τότε θα ήταν, τότε θα ήταν... Μάγειρας αληθινός. Σκουφί μου, πού να είναι. Στην άρρωστη τη θεία. Στην άρρωστη τη θεία, Βάσκο, τουρου. Όλοι, εκτός από το Βάσκο, γελούν.